Κάτια, οι εταίροι κατέστησαν σαφές πως Κυριακή είναι το deadline και από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει. Από την άλλη όμως ο Γιούνκερ επίσης κατέστησε σαφές πως είπε στον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι πρόθυμος στις αρχές του φθινοπόρου να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Το οποίο βεβαίως είναι και το απολύτω επιθυμητό γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα πολιετές μνημόνιο όπως το χαρακτήρισε η Άγγελα Μέρκελ με βαριά μέτρα όπως επίσης έσπευσε να μας προετοιμάσει η Γερμανίδα Καγκελάριος αλλά τουλάχιστον. Λάχιστον, αυτό θα είναι το καλό. Ότι θα έχει πια αυτή την απομείωση του χρέου, ώστε να μπορέσει η χώρα να πάρει μία ανάσα έστω τα επόμενα χρόνια, όταν πλέον θα μπούμε και σε ρυθμού ανάπτυξη. Τώρα, Μάρα, θέλω να σου πω μία τελευταία πληροφορία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στι Βρυξέλλε και σε ένα ακόμα επίπεδο. Σε ένα σύμμαχο, τον οποίο έχει η χώρα μα, έστω και υπόγεια, έστω και παρασκηνιακά. Γιατί ένα σωστά μα είπε ο Θάνο Αθανασίου ότι δεν θέλει η Κομισιόν να μα παρουσιάσει ένα έτοιμο σχέδιο, ούτε καν να μα βοηθήσει. Φαίνεται ότι εκτό από τον Ζανγκλοντ Γιούγκερ και ο Φρανσουά Ολάντ, μαθαίνω ότι δίνει στη χώρα μα τεχνική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή, ένα κλιμάκιο Γάλλων τεχνοκρατών είναι μαζί με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον βοηθούν στο να κάνει μια σωστή προετοιμασία ώστε η πρόταση την οποία θα παρουσιάσουμε να μην απορριφθεί. Μάλιστα, μου λένε από τι Βρυξέλλε ότι γι' αυτό και οι δηλώσει του κυρίου Βάλ, του Γάλλου Πρωθυπουργού, μιλούσαν για συμφωνία γιατί βεβαίω ο κύριο Βάλ, εφόσον έχει στείλει τεχνοκράτε, κάτι Περισσότερο ξέρει από μας και ευχόμαστε να είναι και έτσι.